Καρχήν δώσ' του καλησπέρα και ρώτα αν είναι στη Μύκονο. Καλησπέριζουμε Σάκη Τσιόλη. Είστε στη Μύκονο? Όχι, όχι. Στη Μύκονο, γεια σου coach, καλησπέρα. Πού σε βρίσκουμε coach? Γιατί βαθήκαν και υποθήκαν πολλά. Εγώ σαν σύμβουλο ήρθα λίγο να δω ακαδημίες και κάποια παιδιά, γιατί είναι προσωπικός φίλος ο πρόεδρος και αντιδήμαρχος εδώ στην Μύκονο. Αλλά βέβαια εδώ έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, γιατί το σταματήσαν. Το σταματήσανε, ναι. Ναι, μάλιστα. Βέβαια η συγκυρία... Γιατί υπάρχει ένας ωραίος προπονητής εδώ, ο παλιό Παχαντουρίδης. Α, μάλιστα, βέβαια. Και κάποια παιδιά και ήρθα εδώ απλώς για να βοηθήσω, να κάνουμε αυτά κτλ. Αλλά τα τελειώσαν, τα κλείσανε. Mm-hmm. Η συγκυρία, βέβαια, εσείς είστε και από... στην περιοχή που πλήττεται από χθες με το σεισμό κτλ. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση το τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Εννοείται. Ήταν πραγματικά φιαλτική. Πέρασαν πολύ άσχημα αυτές τις δύο μέρες. Που συνεχίζεται με μεγάλους μετασεισμούς. Τώρα μίλαγα με έναν παλιό μου συμπαίκτη, τον Κυριλίδη, τον Λάζαρο. Ναι. Γιατί αυτός είναι και από Ελασσόνα μεριά, εκεί λίγο πάνω από το Δαμάσι. Και εκεί πραγματικά και πάθανε ζημιές σε αρκετές πάνω από τα παιδιά. Και τρομάξαν, δηλαδή γεωργικά τρομάξαν. Ναι. Φυσικά. Είναι φυσιολογικό. Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο λόγο που σας καλέσαμε. Γενικότερα για το ποδόσφαιρο, αλλά ειδικότερα έχει ένα σημαντικό παιχνίδι. Θέλουμε τα φώτα σας για το πώς βλέπετε, πώς προσεγγίζετε κι εσείς το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό το βράδυ, στη ρεβάνση του 2-1. Κοίτα, την περιμένω. Η αλήθεια είναι με πολύ μεγάλη, έτσι, με πολύ ενδιαφέρον. Πέρα από αυτό που με συνδέει με τον Άρη, γενικότερα γιατί ο Άρης φέτος παίζει ένα πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, γρήγορο ποδόσφαιρο, συνδυαστικό και επιθετικό. Mm-hmm. Απέναντί του βέβαια είναι ο Ολυμπιακός, μια ομάδα που τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει ένα στυλ παιχνιδιού που μέρα με τη μέρα το βελτιώνει και είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ έχω την πεποίθηση ότι ο Άρης του δίνεται μια πολύ μεγάλη δυνατότητα να μπορέσει να περάσει αυτό το παιχνίδι για να κάνει μια τεράστια επιτυχία. Θεωρείτε ότι το κύριο συστατικό πρέπει να κάνει ο Άρης είναι να κρατήσει το 0 πίσω, ή ακόμα και αν βρει ένα γκολ Ολυμπιακός μπορεί ο Άρης να το πάει στο 2-1 παράταση και ό,τι συνεπάγεται αυτό? Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει αυτό, να παίξει αυτό το παιχνίδι, γιατί οι παίκτες που διαθέτει κεντροεπιθετικά είναι παίκτες που πρέπει να παίξουν κοντά στην περιοχή, που είναι διαιτητικοί, παίζουν με μικρές πάσεις γρήγορες, είναι καλοί στο box-to-box, δεν είναι καλοί στο χώρο, δηλαδή μεγάλες διαγώνες και να παίξει αντεπίθεση, δηλαδή με το χώρο. Έτσι έχω την άποψη εγώ και έτσι όπως τον βλέπω. Mm-hmm. Νομίζω ότι ακόμα και στο Καραϊσκάκι βγήκε, έπαιξε, κυκλοφόρησε την μπάλα, κράτησε την μπάλα στα πόδια του, αλλά γενικότερα ο Άρης, και θέλω αυτό έτσι να το... η άποψη... Είναι ομάδα που θέλει μπάλα στα πόδια οι παίκτες. Δεν είναι παίκτες που τρέχουν στον χώρο. Εκτός αν εξαιρέσουμε τον Μάνο που είναι ένας γρήγορος κεντρικός τετραφόρος που μπορεί να φύγει από τους δύο στόπερ εκεί που μπορεί να παίξει κάποια στιγμή και αντιπίθεση χώρο. Όλοι οι άλλοι παίκτες, οι τέσσερις παίκτες πίσω από την κορυφή, είναι παίκτες με την μπάλα στα πόδια. Και οπότε για να γίνει και να γίνει απειλητικός ο Άρης θέλει να παίξει κοντά. Και έτσι παίζει, κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι είναι η πιο επιβαρημένη ομάδα στην Ελλάδα, υπό την έννοια ότι έχει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και παιχνίδια μάλιστα σε υψηλή ένταση που έδωσε και με την Αϊτχόφεν, και στο καπάκι έχει και τα παιχνίδια με την Arsenal? Εντάξει, έχει σίγουρα σαν στόχο πρέπει να τα πάντα να επικεντρωθούν στην Arsenal, γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία και για την ομάδα αλλά κυρίως και για το ελληνικό ποδόσφαιρο να διεκδικήσει να μπει στους 8. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή και εκεί θα πρέπει να είναι βασικά ο προορισμός. Αλλά πέρα από όλα αυτά, ο Ολυμπιακός διαθέτει πάρα πολύ καλό και μεγάλο ρόστερ. Και ένα έκπληξη ήταν που στο Βόλο, γιατί είδα και το μάτς αυτό, χρησιμοποίησε σχεδόν τη βασική ομάδα. Δηλαδή, περίμενα τη στιγμή που έχει εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή πρέπει να γίνουν πράγματα και πράγματα για να μπορέσει να χάσει το πρωτάθλημα, αφού έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Ίσως υπολογίζοντας πάρα πολύ το παιχνίδι του Άρη, που ήταν πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι από ό,τι ήταν στο Βόλο. Περίμενα ότι θα είχε αλλάξει, θα είχε κάνει ένα rotation, αλλά δεν το έκανε και πάει με όλα τα πράγματα. Ενδεχομένως οι προϋποθέσεις που έχουν αυτές οι ομάδες στην αποκατάσταση είναι πάρα πολύ υψηλή και οπότε δεν έχει θέματα ούτε κούραση ούτε τίποτα. Και δεν νομίζω ότι φορτωθήκαν και τόσα πολλά παιχνίδια για να μπορέσουν. Έχει και μεγάλο ρόστερ, έτσι κι αλλιώς. Βέβαια έχει ένα τραυματισμό του Σεμέδο που είναι σημαντικός. Γι' αυτό είπα και πριν ότι μου έκανε εντύπωση, γιατί ήρθε φορτωμένο και είναι κάποια παιδιά, όπως παράδειγμα σε μέσο, ακόμα όπως κάνει τη διαχείριση με τον Αραμπί και με τον Χασάν, ήρθε που αλλάζει μία τον ένα με τον άλλο, το φορτώνει με τον Βελμπάνο. Θα περίμενα ότι και εκεί θα μπορούσε να κάνει κάτι, ένα rotation για να ξεκουραστεί, γιατί αυτά είναι, αυτός όντως ήταν από κούραση ο τραυματισμός αυτού του παίχτη. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει τέτοιο ρόστερ που δεν έχει. Το στυλ μετράει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό που είπα ότι 3-4 χρόνια τελευταία
έχει καθιερώσει ένα στυλ που προσπαθεί μέρα με τη μέρα και παιχνίδι με παιχνίδι με περίοδο, κάθε περίοδο να το βελτιώνει. Αυτό είναι που τον έχει καθιερώσει τον Ολυμπιακό μέσα στις πρώτες ομάδες. Δηλαδή αυτό το στυλ που παίζει, αυτό το συνδυαστικό γρήγορο παιχνίδι. Αυτό είναι το θέμα. Και ο Άρης έχει το αντίθετο. Παίζει σχεδόν, προσπαθεί να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι. Περιμένατε όταν ξεκινούσε η σεζόν ότι θα είναι τόσο ψηλά ο Άρης στο πρωτάθλημα, ότι θα είναι στη δεύτερη θέση του πίνακα της βαθμολογίας? Η αλήθεια είναι ότι ευχάριστα με. Παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ανεξάρτητα αν ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ ακόμα, κατά διαστήματα και σε περιόδους δείχνουν ότι έχουν πολλά προβλήματα. Είναι σε δύσκολη αγωνιστική κατάσταση και οι δύο αυτοί οι μεγάλοι αντίπαλοι που θα μπορούσαν να ήταν. Ο Άρης έδειξε ότι έχει μια σταθερότητα, έχει ένα στυλ παιχνιδιού, εκφράζεται το στυλ μέσα από τους παίκτες που διαθέτει. Ενδεχομένως και ο coach φροντίζει γι' αυτό, γιατί ξέρεις, ναι, μεν μπορούν να το παίξουν, αλλά πρέπει να το στηρίζει στην προπονητική εβδομάδα που έρχεται και το κάνει. Ενδεχομένως βρήκε τον τρόπο στο αισθησιολόγιο του για να έχει παίξει πάντα σε φόρμα πάνω σε αυτό. Έχει, αλλά βέβαια, βλέπω ότι διψάνε. Ναι, έχει βέβαια και πλήρες ρόστερ σε σχέση και με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχω την αίσθηση έχει πιο πλήρες ρόστερ ακόμα και από τη χρονιά της Ατλέτικου, ας πούμε, που θεωρητικά έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αλλά νομίζω ότι έχει περισσότερες επιλογές. Αυτή την αίσθηση έχω. Εννοείται ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ και παίκτες, αλλά νομίζω ότι μπορεί να έχει καμιά φορά ένα πάρα ποιοτικό ρόστερ και να μην είναι για το στυλ που θες να παίξεις. Και έτσι να μην σου βγαίνει τίποτα. Αυτό το στυλ που προσπαθεί να καθιερώσει ο Άρης, νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες μπορούν να το στηρίξουν πολύ. Και ταιριάζει στον Άρη αυτό. Το συνδυαστικό γρήγορο επιθετικό είναι ένα ποδόσφαιρο που έτσι πρέπει να παίζει ο Άρης. Για να εκφράζει την ιστορία, τη φανέλα, τον κόσμο και όλα και αυτά. Και σε εσάς άρεσε αυτό το στυλ. Και εσείς παρόμοιο στυλ σας άρεσε να παίζετε επιθετικό ποδόσφαιρο, όχι πίσω από την μπάλα κτλ. Εννοείται, πίεση ψηλά, συνδυαστικά, γρήγορα, box-to-box παίκτες, να παίζουν με μία την μπάλα. Αλλά ξέρεις, τότε Άρης με τώρα, τότε είχε πάρα πολλά προβλήματα ο Άρης με τους 35 παίκτες. Είχε 35 παίκτες και ξέρεις, πολλοί παίκτες από αυτοί ήταν πολύ ψηλά αμοιβόμενοι, στα συμβολαιά τους τουλάχιστον. Και έπρεπε να κάνει μια διαχείριση πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη. Είναι κομμάτι και αυτό της δουλειάς σας, Είναι και αυτό κομμάτι της δουλειάς, η διαχείριση των αποδητηρίων. Το βλέπουμε νομίζω και με τον Παναθηναϊκό σε ένα βαθμό αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ διαχειρίστηκα 35 και 38 στην Τρίπολη, αλλά ήταν όλοι 25 δομινώς καλοπληρωμένοι, τακτοποιημένοι. Οπότε ξέρεις, δίνει η διαχείριση της ομάδας που παίζεις, σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να επιβάλλεσαι. Όταν λοιπόν υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, υπάρχουν προβλήματα διάφορα, εκεί ο παίκτης αρχίζει και υπάρχουν απειθαρχίες, υπάρχουν θέματα. Εμείς την εποχή εκείνη του Άρη είχαμε τέτοια πολύ σοβαρά προβλήματα. Πάντως, είναι θετικό, θεωρώ, και το βλέπετε κι εσείς που είστε ένας Έλληνας προπονητής, ότι αυτό στον Άρη γίνεται τώρα με έναν Έλληνα συνάδελφό σας, με έναν Έλληνα προπονητή, που εγώ λέω ότι αν ήταν ξένος, θα απολάμβανε πολύ μεγαλύτερης προσοχής και ίσως και αποθέωσης και από τον κόσμο και από εμάς και από τα μέσα ενημέρωσης κτλ. Το ότι είναι ένας Έλληνας προπονητής περνάει και λίγο πιο χαλαρά, έχω την αίσθηση, coach. Πρώτα απ' όλα, ξέρεις, να πω την άποψή μου, και γιατί είμαι και εγώ μέσα στους Έλληνες προπονητές κτλ. Γιατί νομίζω ότι ενδεχομένως ένας ξένος να μην μπορούσε να κάνει και τη διαχείριση κατά στην τρόπο που κάνει. Νομίζω όμως και ο κ. Καρυπίδης τον δίνει τη δυνατότητα τον Άκη να μπορεί να το διαχειριστεί καλά το ρόστερ. Αλλά ένας ξένος, ξέρεις, ένας Έλληνας αντιλαμβάνει και ξέρει πολύ καλά, και ιδιαίτερα ο Άκης που έχει παίξει και στον Άρη. Ξέρει λίγο το στυλ που πρέπει να κάνει η ομάδα, ξέρει την νοοτροπία, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και το διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά. Ένας ξένος δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό το ρόστερ με αυτή την ευηλιξία, ας πούμε, που το έχει τώρα. Είναι αυτό. Τώρα όσον αφορά για το άλλο, πιστεύω ότι είναι η πανδημία, το ότι δεν πάει κόσμο στο γήπεδο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούν να το απολαύσουν και οι ποδοσφαιριστές αλλά και ο προπονητής. Γιατί εγώ θυμάμαι την πρώτη περίοδο όταν τελειώσαμε το πρωτάθλημα που κάναμε, εκείνα το 5 στα 5 τότε. Ναι. Στο γήπεδο μπαίναμε και οι ποδοσφαιριστές και νιώθαμε πραγματικά υπέροχα με την εκδηλώση του κόσμου. Τώρα απλώς δεν μπορούν να το απολαύσουν για λόγο του ότι δεν έχει κόσμο στο γήπεδο. Έτσι. Να πω και κάτι επί προσωπικού στο Σάκη του Τζιόλ, γιατί συνυπήρχαμε στον Άρη εκείνη την περίοδο. Επειδή βλέπω αρκετούς να θυμούνται χρήματα από πριν 10-15 χρόνια, ο Σάκης ο Τσιόλης είναι από τους ανθρώπους που δεν πήγαν στις διαδικασίες ούτε προσφυγών, ούτε να διεκδικεί χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που αποχώρησε από την ομάδα, πήρε τα χρήματα που ήταν να πάρει και νομίζω χαρίσατε και ούκο λίγα και δεν το συνέχισε. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ανθρώπους. Όχι ότι δεν πρέπει να διεκδικούν τα χρήματά τους όσοι έχουν να λαμβάνουν χρήματα, αλλά όταν έχεις να λαμβάνεις χρήματα και τα αφήνεις, δείχνεις
και ποιος είσαι ως χαρακτήρας. Για μένα αυτό, coach, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε έχω ζήσει και ως, και ως άνθρωπος στην καθημερινότητα. Γιατί είναι άλλο να ακούς ο Σάκης ή όλος ο προπονητής και άλλο να τον ζεις. Είτε στα γραφεία, είτε στο Ρήσιο, είτε οπουδήποτε άλλο. Και αυτό είναι προς τιμή σας. Για να πω κάτι τώρα όσον αφορά για αυτό. Η διοίκηση βέβαια ξέρουν και όλοι καλά. Αυτό δεν βγήκε βέβαια προς τα έξω. Εγώ λοιπόν τότε μέσα στο συμβόλαιό μου υπήρχε ένα ποσό, παράδειγμα 120.000 μέσα στο συμβόλαιό μου μαζί με τους συνεργάτες μου και όλα αυτά. Δεν πήρα τίποτα από όλα αυτά. Υπόγραψα ότι πληρώθηκα και δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι είχε η εφορία μετά από ένα χρονικό διάστημα και έπρεπε να πληρώσω και 30.000 στην εφορία. Και πλήρωσα και 30.000 στην εφορία τώρα για να το πω και αυτό. Βέβαια η διοίκηση είχε. Εσείς πληρώσατε και από πάνω δηλαδή. Πλήρωσα και από πάνω. Το θέμα δεν είναι όμως, είναι το άλλο. Ότι αυτό που είπες, ναι, ένας επαγγελματίας πρέπει να διεκδικήσει τα χρήματά του. Όμως, όπως είπες, πρέπει να ξέρει ότι μπορεί όμως να τα αποκλειθεί η ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε. Άρα λοιπόν το μόνο που θα έκανα ήταν μέσα στη χρονιά εκείνη, που εδώ, τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ και έμενε εκείνη η χρονιά, έμεινε ομάδα στην κατηγορία. Αλλιώς αν έκανα κάτι άλλο και αυτό, να μην είστε και ομάδα. Και εγώ δεν ήθελα να χρεωθώ στην ιστορία μου ότι πέρασε και ο Άρης έπεσε. Σεβαστό και αυτό. Και άρα λοιπόν δεν είχα. Τα πήρε ο Πορτίγια τα λεφτά σας. Μην ανησυχείτε. Αντί για 100 πήρε 400. Απίστευτα πράγματα. Ναι, κοίτα τώρα. Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ έτσι αισθάνθηκα τότε. Εντάξει, είχα πάει σε μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ καλά και εύπορη, ο Τρίπολη, έκανα μεγάλες επιτυχίες εκεί. Οπότε εντάξει, ο Άρης μου έδωσε πολλά πράγματα και είμαι χαρούμενος. Ανεξάρτητα οικονομικά τι έγινε, πάρα πολύ χαρούμενος που έχω εμπλακεί και εγώ στην ιστορία του Άρη. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Να είστε καλά. Καλό αποτέλεσμα να έχουμε το βράδυ. Το έτσι. Περιμένουμε το παιχνίδι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.